Όπως γνωρίζετε, η Γερμανία εισέβαλε στην Ελλάδα στις 6 Τετάρτου του 1941, την οποία κατέλαβε μετά από μάχες 18 ημερών, με το γερμανικό στρατό να εισέρχεται στην Αθήνα στις 24 Τετάρτου του 1940, ενώ η Κρήτη συνέχισε να μάχεται κατά κατακτητών ως τις 31 Μαΐου. Οπότε οι Γερμανοί επιτέθηκαν στο νησί και μετά από μάχες 3 ημερών την κατέλαβαν και αυτοί, υποδουλώντας έτσι όλη την Ελλάδα. Στη διάρκεια της κατοχής οργανώθηκε η Εθνική Αντίσταση για την απελευθέρωση της χώρας, με την Κρήτη να πρωτοστατεί στον αγώνα για τη ελευθεριά, με το αδούλωτο πνεύμα που χαρακτηρίζει τους κρητικούς από την ύπαρξή τους. Σήμερα εδώ στον Άγιο Γιώργη, στα Ανόγια, θυμάμαι και φέτος τους ήρωες του Σπακαθιού, οι οποίοι σε 7 Αυγούστου 1944 οργάνωσαν μια σπουδαία επιχείρηση, απελευθερώντας 98 γυναικόπαιδα που τους είχαν συλλάβει στα Ανόγια οι Γερμανοϊταλοί, χωρίς να τραυματιστεί κανένας αντάρτης ή όμηρος. Η επιχείρηση που στέφθηκε με επιτυχία χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως μια από τις πιο σημαντικές και πετυχημένες επιχειρήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αποτέλεσε μία από τις αιτίες της απόφασης του Γερμανού διοικητή της Κρήτης για την καταστροφή των Αγίων. Σήμερα που η Ελλάδα, αλλά και όλη η ανθρωπότητα ζουν με την οικονομική εξαρτίωση, την καταπάρτιση των ανθρωπίνων αξιών, την περιφρόνηση στο δίκαιο και στα δικαιώματα των λαών από τους σύγχρονους κατακτητές που μας οδηγούν σε ένα άγνωστο σκοτεινό αύριο, η μάχη στο Σπακάκι, όπως και κάθε μάχη αντίστασης, μας θυμίζει ότι δεν νικάει πάντοτε ο πιο δυνατός και ο πιο αδύνατος. Ιδανικά, όπως η ελευθερία, το δίκαιο, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ειρήνη είναι τα στοιχεία που ορίζουν τις ανθρώπινες κοινωνίες και πυροδοτούν την γενναιότητα των απλών ανθρώπων για να φτάσουν σε πράξεις που υψώνουν την ανθρωπότητα. Οι πράξεις με ηρωισμό και ανθρωπιά απομένουν και γίνονται παράδειγμα οι νέοι να μαθαίνουν. Ο σεβασμός ελάχιστος, φόρος τιμής και μνήμης για ήρωες αθάνατους της εποχής εκείνης. Σμαϊλομανόλης, Λαμπριτομανόλης, Γιαννιός της Βρόμενας, Δαρολευτέρης, Χρυσαλοχαραλάμπης, Δαγεντομανόλης, Γήπαρης, Θοδωροπέτρος, Ξημερογιώλης, Καφατσής, Περβολιός, Δημοσθένης Πασπαράκης. Σε τέτοιους άντρες, ένας ύμνος μόνο αξίζει. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαρμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρου χέρου ελευθερία και σαν πρώτα.